πράγματα, δηλαδή πώς σκεφτόμαστε τις ιατρικές εξαγγελίες. Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με βάση τις προγραμματικές δηλώσεις θα έχει μάλλον τρία κύματα, αν θέλετε, παρεμβάσεων. Με το τελευταίο να ολοκληρώνεται πριν από τις επόμενες δημοτικές εκλογές ή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, για να υπάρχει μια ορίμανση στην εφαρμογή. Θα υπάρχουν κάποιες άμεσες παρεμβάσεις, υπάρχει μια διασκέψη για ένα νομοσχέδιο σκούπας στην αυτοδιοίκηση, που θα χρησιμοποιήσει πολλές από τις επεξεργασίες του Συνεδρίου να γίνει το Μάιο της ΚΕΔΕ. Και αφορά ρυθμίσεις που έχουν κάνει τους Δήμους να μην λειτουργούν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και εκδηλώσεις του Υπουργείου του Δήμου. Αυτά είναι λειτουργικά, αλλά μας ενδιαφέρει να έχουμε Δήμους που να λειτουργούν. Και από εκεί και μετά, εμείς θα ανοίξουμε μετά το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, δηλαδή τη συζήτηση και σε επίπεδο βουλής. Υπάρχει μια σκέψη να έχει τη συζήτηση, ώστε να συζητήσουμε την αυτοδιοίκηση, τι αυτοδιοίκηση θέλει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτοδιοίκηση. Έχουμε εμπολή σε αυτοδιοίκηση ενάμεσα που δεν αποφασίζουν οι Δήμοι, είτε και δεν έχουν λεφτά να αποφασίσουν είτε δεν έχουν την αρμοδιότητα. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα που συσσωρεύονται. Πολλά περισσότερες περιοχές που πλήττονται την κλιματική αλλαγή ή από την έλλειψη στελεχών. Είναι διαφορετικό να είσαι δήμαρχος στην Αθήνα, και στο κέντρο να μην έχει νερό να λύσει προβλήματα, ούτε περιαστικό χώρο, και άλλο να έχει να λύσει τα προβλήματα της Β' Θεσσαλονίκης. Το ξέρω και από προσωπική εμπειρία. Δυστυχώς έχουμε ένα λανθασμένο τρόπο να έχουμε στην αυτοδιοίκηση. Είναι και έχουμε κεντρικός, χρόνια δηλαδή το πρόβλημα αυτό. Πρέπει να λύσουμε αρκετά ζητήματα στην αυτοδιοίκηση, αλλά προσέξτε και αν έχετε το ρώτησε, αλλά και το είχαμε προσθέσει το ίδιο και στη συνάντηση με τους κομματικούς συμβούλους. Το πρόβλημα για εμάς στην αυτοδιοίκηση είναι ότι θέλουμε να επιστρέψει η δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση. Θέλουμε ο πολίτης να νιώθει ότι ο Δήμος είναι το σπίτι του. Και να έχει δικαίωμα αποφάσεων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχουν αρμοδιότητες και ρόλοι στις κοινότητες. Δεν ξέρω αν η διοικητική διάρθρωση θα είναι σε επίπεδο αναφορά του Δήμου που θα είναι το Συμβούλιο Περιοχής ή η επαρχία, γιατί έτσι του έχουμε κάνει, ή θα αλλάξουν τη γεωγραφική διάσταση του Δήμου. Με ενδιαφέρει προσωπικά τουλάχιστον να το ίδιο, είπε και ο Υπουργός που είναι στην κυβέρνηση, να υπάρχουν αρμοδιότητες και ρόλοι συγκοινότητες για να μπορεί ο πολίτης να έχει ρόλο να συμμετέχει και να φτιάχνει και να αλλάζει τη ζωή του και να ελέγχει του.